Έλληνα Πρωθυπουργό, ως Ελληνίδα πολίτης, στο ότι επιτέλους στη συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών βάζει πολύ ψηλά στην ατζέντα και άρα και την εγχώρια τα ζητήματα όχι απλά της κλιματικής αλλαγής, όπως λέει ο κ. Γκουτιέρες, ο Γενικός Γραμματέας της Συνέλευσης του ΟΗΕ, τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης. Σε μια χώρα η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και άρα οι προκλήσεις που έχουμε από αυτή την κλιματική κρίση είναι αρκετά μεγαλύτερες σε σχέση με μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επομένως, τον καλωσορίζω. Αισθάνομαι ιδιαιτέρως ασφαλής. Όμως, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι ευθύς εξ αρχής και μετά να σχολιάσουμε ό,τι άλλο θέλετε. Ναι. Εδώ δεν είναι ότι στη θέση της Δούρου μπήκε η κλιματική αλλαγή. Δηλαδή δεν ήταν ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα έφταιγε η Δούρου και τώρα φταίει η κλιματική αλλαγή. Αυτό που έγινε πέρσι το καλοκαίρι... και έγινε στο όνομα ή μάλλον εναντίον των 102 οικογενειών που ακόμα και σήμερα πενθούν. Γι' αυτό έσπευσα να πω ότι για όσους πενθούν δεν υπάρχει ουσιαστική δικαίωση. Είναι ότι η Δούρου ως Περιφερειάρχης Αττικής βρέθηκε στοχοποιημένη, ενώ οφείλω να πω για άλλη μια φορά ότι στις δασικές πυρκαγιές οι αρμοδιότητες των δημάρχων και των περιφερειαρχών είναι πολύ συγκεκριμένες και δεν είναι επιχειρησιακές. Μάλιστα, στη γλώσσα μου να εξηγώ ότι δεν είναι ότι τα έκανα όλα τέλεια, αλλά ότι ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης και σωστά σε άλλες περιπτώσεις δεν είχε την στοχοποίηση και την αντιμετώπιση που είχα εγώ από πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι εκεί μόνο για να συμβάλλει με υδροφόρες και χωματουργικά. Σε ελάχιστες ώρες, όταν ακόμα δεν είχαμε μετρήσει τους νεκρούς και όταν είχαμε δεκάδες αγνοούμενους, από τον Άρη Πρωτοσάλτε ως τον Γεωργιάδη και τον Βορύδη, θα μου επιτρέψετε και λόγω της ψυχολογικής φόρτισης μέρες που είναι και μετά πως έχουν επισυμβεί, όχι να μην είμαι αγενής, αλλά να είμαι όσο μπορώ πιο ευγενική απέναντι σε πολιτικούς αντιπάλους που δεν μου επιτέθηκαν πολιτικά. Ζήτησαν όχι απλά την πολιτική μου εξόντωση, ζήτησαν την ποινική μου εξόντωση. Αυτό που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως και που δεν νομίζω ότι έχει, αν θέλετε, απασχολήσει το δημόσιο διάλογο το τελευταίο 24ωρο, δεν είναι περιβόητο, όπως θα μου πείτε δημοσιογραφικά, λέμε κολοτούμπα του κύριου Μητσοτάκη. Είναι η έκδοση από τον του συντάκτες μιας ανακοίνωσης από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, η οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ απαντά στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που υπογράμμισαν πριν και από μένα, πριν και από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, την περίσσια υποκρισία. Αυτή η ανακοίνωση νομίζω ότι έρχεται όχι απλά να δείξει ότι έχουμε Έλληνα Πρωθυπουργό εσωτερικού και Έλληνα Πρωθυπουργό εξωτερικού, όπου άλλα λέμε στα διεθνή φόρα και άλλα λέμε εντός των γεωγραφικών συνόρων της πατρίδας μας, αλλά είναι επικίνδυνη. Έχει τουλάχιστον δύο επικίνδυνα σημεία. Δείχνει ότι δεν αλλάζει ο λύκος. Στο ένα σημείο συγκρίνει την περσινή εθνική τραγωδία που ξένοι επιστήμονες μίλησαν ότι είναι απότοκο και της κλιματικής αλλαγής, αλλά και πολλών άλλων, με τις φετινές φωτιές. Μιλάει για τους περσινούς νεκρούς και λέει ότι φέτος είχαμε μόνο ένα. Μπαίνει στο ζύγι ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή μπορούμε να πάμε στην οικογένεια του θανόντα φέτος και να πούμε τα πήγαμε πολύ καλά, γιατί είχαμε μόνο τον δικό σας νεκρό. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι φέτος αυτό που είχαμε επικοινωνιακή διαχείριση και μάλιστα, προσέξτε, ήταν επικίνδυνη επικοινωνιακή διαχείριση. Θέλω να σας θυμίσω το 112, ναι, το οποίο λειτουργήσε σε κάποιες άλλες φάσεις, δεν λειτουργήσε σε κάποιες άλλες, αγνοείται η τύχη του και βέβαια τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, και προς Θεού δεν θεωρώ ότι εδώ είμαι σε ένα από αυτά, ναι, ξέρετε, το αποσιωπήσα. Το δεύτερο σημείο είναι ότι στην αποστροφή της δεύτερης παραγράφου ενέχει ένα είδος απειλής. Μας μιλάει για μια δικαστική έρευνα, όπου θέλω να σας πω ότι και πέρσι, κατά τη δική τους ομολογία και κατά τα ρεπορτάζ που είδαν τη δημοσιότητα, μπαινόβγαιναν σημερινοί υπουργοί και τότε βουλευτές αξιωματικής αντιπολίτευσης στην εισαγγελία, επιδεικνύοντας αγωνία για τις δικονομικές διαδικασίες. Και που απέναντι σε ένα πρόσωπο που αφενός, ξαναλέω, δεν είναι ότι δεν έφτεξα, δεν έχω ευθύνη διότι δεν έχω αρμοδιότητα. Έτσι, αλλά που την ίδια στιγμή
Είπα urbi and orbi ότι ακόμα και αν δεν έχεις αρμοδιότητα, την πολιτική ευθύνη πρέπει να αναλάβεις. Ακόμα και αν είναι αντικειμενικά διαχρονική πολιτική ευθύνη και μπορεί να έχει με τους, να κάνει με τους προκατόχους. Αλλά ναι, έχουμε όλη ευθύνη. Τώρα, με όλα αυτά που γίνονται, εγώ λέω ότι πρώτον δεν βάλαμε μυαλό, συνεχίζουμε να την βορυχούμε και όχι ο κύριος Μελιγκόνης και η Ρένα Δούρου. Μιλάω το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνά την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο είναι ότι, και το έλεγα και από πέρσι, φώναζα, προσοχή, θα πάμε σε μια ανεπίστρεπτη κρίση θεσμών όπως και της δικαιοσύνης, διότι ναι, άλλοι θεσμοί έχουν ήδη απαξιωθεί στα μάτια των νεότερων συμπολιτών μας. Και τέλος πάντων, θα πρέπει σε αυτό όλοι και όλες να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορούμε να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που είναι πιο γνωστά ονόματα εισαγγελέων και λιγότερο υπουργών. Λοιπόν, θέλει μια προσοχή. Δεν μπορούμε να εργαλειοποιούμε τη δικαιοσύνη. Από πού θα σταθούμε εμείς ως κοινωνία, όταν οι νεκροί είναι απλά ένα σκαλοπάτι για κάποιους που θεώρησαν ότι χάσαν τις καρέκλες που τους χρωστάμε, έτσι. Άρα δεν μπορεί να έχεις περιφερειάρχη από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να έχεις αριστερό πρωθυπουργό. Λοιπόν, και ακόμα προκειμένου να κάνουν ανακατάληψη της εξουσίας, με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις δικονομικές διαδικασίες, εγώ φοβάμαι, διότι βαθαίνουν την κρίση των θεσμών. Mm-hmm. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια, κύριε Μελιγκόνη. Βέβαια, υποθέτω ότι όλα αυτά τα οποία λέτε τώρα και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα σας δεσμεύουν τρόπον την να, αν όμοι γέννητο έχουμε καταστροφές στο μέλλον και η πολιτική ευθύνη αντικειμενικά ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Πατούλη, το διάδοχό στην περιφέρεια κτλ., να μην ασκήσετε την κριτική ίδιου τύπου, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αντί να σας πω ένα αναμενόμενο για τους τηλεθεατές μας, ναι, θα σας πάω λίγο πίσω και θα σας ζητήσω να θυμίσετε εσείς ως δημοσιογράφος, άρα πιο αντικειμενικός από μένα στα μάτια των τηλεθεατών μας, ποια ήταν η αντιμετώπιση του ΣΥΡΙΖΑ σε καταστροφές σαν και αυτές που γίνανε τον Απρίλιο και στήχησαν ανθρώπινες ζωές στην Κρήτη, σαν και αυτές που γίνανε στη Χαλκιδική. Δεν είδα εγώ τον Αλέξη Τσίπρα να κουνάει το δάχτυλο και δεν είδα τον Αλέξη Τσίπρα και με τη σειρά μου και εμένα να προσπαθούμε να συμψηφίσουμε όπως κάνει, ξαναλέω, ο συντάκτης ή συντάκτες του Πρωθυπουργικού Γραφείου μετά από όσα επισυνέβησαν στη συνέλευση του ΟΗΕ από μεριάς του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βέβαια, εντάξει, αυτό δεν αφορά εσάς, αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η Χαλκιδική βρίσκεται, πώς το λένε, υπό την αρμοδιότητα κάποιου περιφερειάρχη. Και δεν φταίει η κλιματική αλλαγή όταν βάζουμε φωτοβολταϊκά πάνω σε πέργολες και μετά αυτές πέφτουν στα κεφάλια των ανθρώπων. Κύριε Μελιγκόνη, δεν σας κρύβω ότι τις πρώτες ώρες η σιωπή μου επήλθε από αυτό που λέμε αρχαιολογική απορία. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω πώς είναι δυνατόν. Ξαναλέω, όχι γιατί τα έκανα καλά και άρα δεν φταίω και φέτος ανακαλύψαμε ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Αλλά πώς είναι δυνατόν για μια σειρά από δράσεις επιχειρησιακές, όπως είναι οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών, όπως είναι η διαδικασία της διάσωσης διαφυγής, αν και εφόσον η δασική πυρκαγιά πια έχει μπει στον αστικό ιστό, είναι αρμοδιότητες πολύ συγκεκριμένες από τον νόμο και το Σύνταγμα, να απολογούμε ότι δεν τις επιτέλεσα. Μετά όμως κατάλαβα ότι, όπως και μετά από αυτό που επιμένω, το περιβόητο δελτίο τύπου του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ότι δεν υπήρξε αγωνία από μέρους της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να βρεθούν οι ένοχοι, να δούμε ποιοι και πότε επέδειξαν αβελτηρία, να δούμε αν χρειάζεται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την πολιτική προστασία με δεδομένη την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Ο στόχος ήταν η Δούρου, γιατί ήταν ένα πρόσωπο που άνοικε τότε στο κυβερνών κόμμα και σήμερα βεβαίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς ασυλία. Mm-hmm. Άρα η ποινικοποίηση της προσωπικότητας αυτής καθ' αυτής ήταν ακόμα πιο εύκολη. Και βέβαια σε μια λογική ότι πρώτα θα ανακαταλάβουμε την περιφέρεια, μετά θα ανακαταλάβουμε την κυβέρνηση. Και εδώ θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω το 34,7% των συμπολιτών μας, όπου κλείσαν τα αυτιά τους απέναντι σε μια πρωτοφανή στοχοποίηση, όχι για την τοπική αυτοδεξή, για τα δεδομένα από το 1974 και μετά ενός προσώπου, ναι, μας έφεραν στο δεύτερο γύρο, κάτι που στις άλλες 12 περιφέρειες ήταν πολύ δύσκολο για τους περιφερειάρχες που είχαν το χρήσμα από το ΣΥΡΙΖΑ και που μας έχουν αυτή τη στιγμή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε να έχουν ένα εχέγγυο ότι δεν θα ξυλωθούν οι πολιτικές για την υγεία, για τη μετακίνηση των μαθητών, τα μεγάλα έργα υποδομών.
Τώρα μια που λέτε για το 34% και για την αντιπολίτευση και τα λοιπά, πριν περάσουμε λίγο στα ισοκομματικά, στο πώς πρέπει να εκλέγεται ο πρόεδρος, πώς πρέπει να λέγεται ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά, πριν τα δούμε αυτά ένα-ένα αναλυτικά, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς οι ίδιοι στο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείτε την κυβέρνηση ότι έχει ξεδιπλώσει μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα, ότι έχει αρχίσει να υπονομεύει εργατικά δικαιώματα, να ανοίγει παραθυράκια ή και κερκόπορτες στην εργατική νομοθεσία, να ετοιμάζεται να ξεπουλήσει μπυρ παρά δημόσια φιλέτα κλπ. Κλπ. Τώρα μην τα λέμε ένα-ένα. Ο κόσμος λοιπόν, όσος κόσμος, ανησυχεί για όλα αυτά και σας ακούει να τα λέτε. Σας ανησυχεί ή σας φοβίζει το ενδεχόμενο, όσο εσείς τα συζητάτε για το πώς πρέπει να εκλέγεται ο πρόεδρος, να λέγεται το κόμμα σας κλπ. Κλπ. Να δίνετε λίγο την αίσθηση σε αυτόν τον κόσμο ότι εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς συζητάτε για το φίλο των αγγέλων. Σωστό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Γι' αυτό και κάποια αρκετές φορές το τελευταίο καιρό που συνάδελφοί σας με ρώτησαν σχετικά, ήμουνα, αν θέλετε, αρκετά αυστηρή. Δεν βγάζετε ειδήσει, η αλήθεια είναι σε αυτά τα θέματα. Θα επιμείνω εγώ μετά, αλλά ας μείνουμε τώρα σε αυτή την ερώτηση. Ναι. Έχετε απόλυτα δίκιο. Mm-hmm. Γι' αυτό και η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η κοινοβουλευτική δράση της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Αλίμονο ως Ελληνίδα, το λέω πολίτης, έτσι, που βλέπω πραγματικά τον κύριο Μητσοτάκη και την εθνική κυβέρνηση να ξυλώνει το pullover μια σειρά πολιτικών που βάλουν δίκτυα αξιοπρέπειας για τους συμπολίτες μας, να στραφεί και αυτή με τη σειρά της προς έναν διάλογο, ο οποίος ενδέχεται, όπως είτε και εσείς, ή απέφχομαι βέβαια και θα βάλω τα δυνατά μου για να μην γίνει, να γίνει ένας διάλογος εσωστρέφειας. Εγώ να σου πω, διαβάζουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον τις παρεμβάσεις σε ιστοσελίδες και σε εφημερίδες αγαπημένων συντρόφων και συντροφισσών. Και νομίζω ότι δεν κινδυνεύουμε από αυτό. Δεν κινδυνεύουμε, δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης να ξυλώνει όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία 4 χρόνια και εμείς να κοιτάμε αλλού. Ναι. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι να οδηγηθούμε σε ένα συνέδριο το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, και ως άνθρωπος που έχει σπουδάσει κυβερνητική και πολιτική θεωρία, ισχυρίζομαι ότι είναι ένα συνέδριο τομή, είναι ένα ιστορικό συνέδριο, διότι δεν γίνεται σε κενό. Δεν γίνεται in vitro, γίνεται στις συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες για την πατρίδα μας και στις συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταστεί mm-hmm. ένας πόλος των δημοκρατών συμπολιτών μας και αν θα έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει στα διακυβεύματα του 21ου αιώνα, είναι ιστορικής σημασίας. Ναι. Διότι θέλω να σας πω ότι ακόμα και μετά την ΙΤΑ και την απώλεια της διακυβέρνησης του τόπου, το 31,5 είναι ένα ποσοστό που δεν το συναντά στον ευρωπαϊκό χάρτη. Επομένως, όπως ξεκίνησε από θέση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρας, πιστεύω ότι πρέπει να το κάνει και από τη θέση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να είναι εκεί όπου γεννιόνται οι νέες ιδέες, οι νέοι αγώνες, τα νέα κινήματα σε επίπεδο γυραίας Επίρου, δηλαδή το Brexit. Ναι. Δεν είναι καθόλου αστεία ιστορία. Mm-hmm. Όσα επισυμβαίνουν στην γειτονική Ιταλία δεν είναι καθόλου αστεία ιστορία. Όποιος παρακολουθεί τον κύριο Ντράγκη τον τελευταίο καιρό, δεν είναι καθόλου αστεία ιστορία. Και εδώ εμείς έχουμε και ένα υπερόπλο που λέει ότι έχουμε καρποθεί της εμπειρίας ναι. ενός μιας κυβερνητικής θητείας που άλλες δυνάμεις δημοκρατικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το έχουν ή αν το έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Μιλάω για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σοσιαλδημοκρατίας που επειδή κυβέρνησε απαξιώθηκε. Εμείς κυβερνήσαμε και είμαστε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με σπουδαίο ρόλο να παίξουμε. Μια που μιλάτε για αυτό το 31,5%, αν και εσείς προέρχεστε από αυτό που λέμε ΣΥΡΙΖΑ του 3%, γίνομαι σε λίγο 45, κύριε Μελιγκόνη, οπότε εκ των πραγμάτων. Και συνασπισμός των κινημάτων και της οικολογίας τότε, να το πάω ακόμα πιο πίσω. Πολύ πίσω ναι. Θα σας ζητήσω να μπείτε στο 31,5% ή τέλος πάντων σε αυτό που μένει το 28,5% από το 3% για έναν άνθρωπο ο οποίος επί πολλά χρόνια ψήφισε ΠΑΣΟΚ, σας πίστεψε, δεν άκουσε 4,5 χρόνια όλα όσα του έλεγαν σχεδόν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σας ξαναψήφισε, είναι μέλος 31,5% και τώρα ακούει τον ένα να λέει δεν θέλουμε followers, τον άλλο να λέει καλά μην μολυνθούμε κιόλας από τους ΠΑΣΟΚους, τον τρίτο να λέει διεύρυνση αλλά με μέτρο, υπάρχει περίπτωση να αισθανθεί και λιγάκι προσβεβλημένος.
Ακούστε, σας έχει ψηφίσει 5 φορές πια από το 2012. Ακούστε, λέτε ότι είμαι γενικά φιδωλή στις ειδήσεις. Και γενικά, ναι, προτιμώ να μην μπαίνω το βράδυ τον κύριο Μελγκόνη και να τον διαραίω τι θα ήθελα να γράψει για μένα την άλλη μέρα το πρωί, εναντίον κάποιου άλλου στελέχους. Αλλά έχω πει και ενδεχομένως έχω δημιουργήσει δυσφορία σε κάποιους ότι κάποια από την αρθρογραφία και από την παρέμβαση κάποιων στελεχών μας, αν δεν γίνονται προσβλητικά, όπως λέτε εσείς, σίγουρα είναι άγωνα. Διότι εσείς λέτε για ανθρώπους που μας έχουν ψηφίσει 5 φορές και προηγουμένως ψήφισαν κάτι άλλο. Εγώ σας λέω για νέους και νέες που δεν ψήφισαν ποτέ κάτι άλλο. Ναι. Ποτέ κάτι άλλο. Που από την πρώτη φορά μέχρι την τελευταία εκλογική μάχη βρέθηκαν δίπλα μας. Λοιπόν, για αυτούς τους ανθρώπους το να φτιάξουμε ψεύτικα ιδεολογικά χαρακώματα ή θεωρητικά χαρακώματα και ψεύτικα διλήμματα, εγώ είμαι με τους followers, εγώ είμαι με ένα ενσώματο κόμμα που δεν θέλει την ψηφιακή του αναβάθμιση διότι μπορεί να μολυνθεί ή να πάει στα χαρτογράφητα νερά των social media. Ξέρετε, ένα νέο που διαδήλωσε την Παρασκευή μαζί είτε το πρωί με τους μαθητές είτε το απόγευμα στην πορεία των 6, νομίζω ότι σίγουρα τον αποφύει. Πρέπει πρώτα να βάλουμε τους στόχους ενός σοβαρού αριστερού δημοκρατικού πόλης στον 21ο αιώνα. Τι λέμε για το δημόσιο? Πώς καταλαβαίνουμε το κράτος τον 21ο αιώνα? Τι λέμε για την κλιματική αλλαγή? Τι λέμε για το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνο με τις ροές των ανθρώπων που είτε χάνουν τη ζωή τους, είτε κατορθώνουν να διασωθούν στα παράλια των νησιών μας. Mm-hmm. Λοιπόν, να βάλουμε αυτό μπροστά. Και από πίσω θα ζητήσουμε να στοιχηθούν οι άνθρωποι που θα το γιώσουν, θα το κάνουν να έχει κοινωνική αναφορά, ώστε να προλάβουμε και να απαντήσουμε στις αγωνίες και τα σύγχρονα διακυβεύματα τα πολιτικά του 21ου αιώνα. Και ας μου επιτρέψετε, δεν θα παριστάνω γενικά την αρσακιάδα, να διακόψουμε πάρα πολύ σύντομα την παραμονή των συγκεκριμένων ανθρώπων στη διακυβέρνηση του τόπου, γιατί είναι επικίνδυνη. Όχι για να ξαναγίνουμε εμείς υπουργοί. Γιατί όλα δείχνουν ότι μόνο το καλοκαίρι που μας πέρασε, μέσα σε ένα μήνα, ναι, ήταν ικανοί, διά των τροπολογιών, να ξυλώσουν πολιτικές προστασίας των δικαιωμάτων, που αν μας το έλεγε κανείς στις 7 Ιουλίου, θα λέγαμε εντάξει. Τα λες αυτά γιατί ναι, σε δέρνει πίκρα σου για το γεγονός ότι είσαι στη δεύτερη θέση. Και δεν θέλω να σας πω για τη Συμφωνία των Πρεσπών, διότι προσέξτε, η Συμφωνία των Πρεσπών δεν είναι μόνο ότι, αν θέλετε, υπέκλεψαν ψήφο συμπολιτών μας που τους είχαν ταΐσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα με εθνοκαπηλεία. Δημιούργησε και πάρα πολύ κακή εικόνα στο εξωτερικό για την εθνική μας κυβέρνηση. Διότι μεταφράζονται, κύριε Μελγκόνη. Αυτό που θέλω να θυμίσω και το έλεγα και ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την ευθύνη της Τομεάρχου Εξωτερικών, είναι ότι προσέχουμε τι τουιτάρουμε, προσέχουμε τι λέμε, για να πάρουμε μερικές ψήφους παραπάνω στην περιοχή που εκλεγόμαστε βουλευτές. Δεν λέμε ότι μας περάσει από το κεφάλι, διότι κάποια πράγματα μεταφράζονται και, και χαλάνε όχι την εικόνα γενικά και αόριστα της αξιοπιστίας της προσωπικής, την εικόνα της πατρίδας μας. Και αυτό που είναι με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν το πληρώνει το μάρμαρο και ο Μητσοτάκης μόνο. Κάναμε πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε την αξιοπιστία της χώρας, που την πήραμε από τους τεμπέληδες που δεν δουλεύουν, που πίνουν, που κάθονται σαν τους τζίτζε και τραγουδάνε, για να την πάμε σε μια χώρα πόλο γεωστρατηγικών εξελίξεων και σταθερότητας, όχι μόνο την Ανατολική Μεσόγειο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης, δεν ξέρω τώρα τι πρόβλημα υπάρχει στην αξιοπιστία της χώρας. Έχει κάνει αυτό που εσείς λέτε κολοτούμπα, το πούμε και βίστηση, μια που είμαστε δελτίο ειδήσεων, να είμαστε έτσι λίγο πιο ευγενικοί. Λέει ο άνθρωπος ότι η γραμμή της κυβέρνησης πια είναι η αυστηρή τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αποδεικνύει, νομίζω, ότι το κράτος έχει συνέχεια. Γιατί αν είχατε δίπλα σας τώρα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα σας έλεγε μην μιλάτε κι εσείς για το πόσες παχές κουβέντες μπορεί να λέει κάποιος στην αντιπολίτευση, θα σας πάει στα μνημόνια με το σκίσιμο, με το ένα άρθρο και με ένα νόμο κλπ. Ναι, λοιπόν, προσέξτε, αυτό είναι. Θα προχωρήσει η πατρίδα μας με όρους συμψηφισμού? Θα προχωρήσει η πατρίδα μας με τις χειρότερες των παραδόσεων, μία εκ των οποίων είναι ότι άλλα λέμε στην αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα λέμε όταν κυβερνούμε τον τόπο? Και τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών οδήγησε, όπως άλλωστε και με την ιστορία της εθνικής τραγωδίας στο μάτι, στην σπήλωση, στη στοχοποίηση και στην απειλή ακόμα και της σωματικής ακαιρεότητας συγκεκριμένων ανθρώπων. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας πω, από το λέμε μια κουβέντα παραπάνω, που ας μου επιτραπεί η αυτοαναφορά
αναφορικότητα. Γενικά υπήρξε φιδωλή και στην αξιωματική αντιπολίτευση όσον αφορά, δεν μπέρδεψα τα θέλω με τα μπορώ, ναι. Αλλά έχει πολύ διαφορά ότι λέμε μια κουβέντα παραπάνω με το να φτάνουμε σε ένα εμφυλιοπολεμική ρητορική που ήθελε τον Έλληνα τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να, από το πρωί μέχρι το βράδυ να τον λένε ψεύτη και πάει λέγοντας. Και βεβαίως όλα αυτά τα οποία λέτε τώρα, βέβαια το ξαναλέγαμε και στην αρχή, θα είναι και ένα τεστ, επειδή σίγουρα θα βρείτε συμψηφισμούς από τους αντιπάλους σας, και για το τι είδους αντιπολίτευση θα κάνετε και εσείς από εδώ και πέρα. Γιατί ας πούμε, κάθε φορά που θα μιλάτε για το προσφυγικό, θα σας λένε για την κατάσταση στη Μόρια, η οποία τώρα μπορεί να είναι πανάθλια, αλλά και επί των ημερών σας ήταν απλώς άθλια, ας πούμε. Θα σας λένε για το περιβάλλον, για τα σκουπίδια, για τα οικονομικά, για όλα. Ο κύριος Σουσοχοίδης, που δεν νομίζω ότι θέλει να είναι μέρος της διεύρυνσης και αυτού του πόλου, όταν σκέφτηκε τη Μόρια, ναι, δεν είπε ότι ήταν άθλια. Μίλησε για πρότυπο. Την ίδια στιγμή που τα στελέχη του πρώην κυβερνώντος κόμματος, ναι, σωστά ασκούσαν κριτική προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι συνθήκες της Μόρια. Λοιπόν, εγώ λέω ότι... Εγώ το λέω και με όρους αριστεράς, γιατί φαντάζομαι με τις ευαισθησίες, τις δεδομένες που έχετε και εσείς και όλοι οι συντροφοί σας, δεν θα ήσασταν και ευχαριστημένοι με την κατάσταση. Όχι, απλώς θέλω να σας πω, εδώ σημειώνουμε άλλη μια πρωτιά στα λεγόμενα ιωθώτα της πολιτικής ζωής του τόπου. Έναν απερχόμενο πρωθυπουργό και πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πάει στη ΔΕΔ και φροντίζει να κάνει αυτοκριτική. Ναι. Εγώ να σας πω κάτι, είπα για την ηλικία μου, σε λίγο θα είμαι 45. Δεν θυμάμαι σε καμιά ΔΕΔ απερχόμενο να κοιτάει διά το καμερόν τον ελληνικό λαό και να λέει δεν τα κάναμε καλά. Και είναι μια στάση που αν τη συγκρίνει κανείς με το σημερινό κυβερνών κόμμα, δείχνει ότι εδώ έχουμε σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων και πρέπει για το καλό της πατρίδας και για τον καλό όλων των συμπολιτών μας, όχι ανάλογα με το αν πήγαν στην κάλπη πιστεύοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης θα καταργήσει τη συμφωνία των Πρεσπών και θα αυξήσει τους μισθούς ή θα μειώσει από την επόμενη μέρα τη φορολογία της μέσας τάξης, και για αυτούς και για όλους μας θα πρέπει, και το συνέδριο ξαναλέω είναι μια μεγάλη ευκαιρία και είναι ιστορικής σημασίας, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί εκ νέου στην διακυβέρνηση του τόπου. Πάντως είναι η δεύτερη φορά που το λέτε, και επειδή δεν βιάζονται οι σύντροφοί σας στο ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσουν να λένε περί πολιτικής αλλαγής κτλ. Ναι, βεβαίως, γιατί κοιτάξτε τώρα, με όρους ρεπορτάζ και με... Και με όρους κλίματος. Ακόμα είμαστε σε περίοδο χάρητος της κυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Έχουμε συνηθίσει αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ, το λέμε τρυφερότητα, έτσι. Ναι, να μιλάμε ότι είμαστε στο μήνα του μέλητος. Ναι. Τι σχολιάσαμε όμως και οι δύο πριν από λίγο, ότι εδώ γίνονται πράγματα, έχουμε τελεσμένα, τα οποία δεν τα πιστεύαμε αν κάποιος μας τα ανακοίνωνε 8 του μήνα. Ναι. Από τα αισθήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και πώς ουσιαστικά η απλή αναλογική την άχτηκε στον αέρα διατροπολογιών, μέχρι τα ζητήματα, ξαναλέω, που άπτονται της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μία σειρά από πράγματα τα οποία τα είχε τάξει, για να το πω λαϊκά, ο σημερινός πρωθυπουργός, και που μπορούσα να καταλάβω πώς βρήκε ευήκο αότα. Κύριε Μελιγκόνη, αφού με πήγατε πίσω τότε που ήμουν στο χώρο διαλόγου και κοινής δράσης, που πίστευα ότι ο συνασπισμός δεν πρέπει να φοβηθεί τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, διότι η ιστορία της ιδεολογικής καθαρότητας μπορεί, όπως λέτε και εσείς, να οδηγήσει σε μια προσβολή απέναντι σε ανθρώπους που μπορεί να μάχονται εξίσου, αν όχι περισσότερο. Τότε, εκείνα τα χρόνια, λοιπόν, κάναμε λόγο και για κυβερνώς αριστερά. Και τότε μας λέγανε ότι είμαστε μικρομέγαλα. Ο στόχος όμως τότε ήταν κυβερνός αριστερά. Τώρα που γίναμε κυβερνός αριστερά, τώρα που ο κόσμος ξέρει ότι είμαστε σε θέση να απλώσουμε ένα δίκτυο ασφάλειας σε μια σειρά πολιτικών για την αξιοπρέπεια αλλά και την επιβίωση των συμπολιτών μας, δεν θα το αποπολίσουμε με μανιχαϊστικά διλήμματα ή με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και το ηλεκτρονικό Μητρώο Μελών, ή δεν είσαι. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή τη συζήτηση την υποβαθμίζετε. Αλλά επειδή τέλος πάντων θα γίνει και ο καθένας θα πρέπει να πάρει και τις θέσεις του. Δεν την υποβαθμίζω. Ναι. Καθόλου δεν την υποβαθμίζω. Απλώς θα είναι άδικο απέναντι στις κατακτήσεις των τελευταίων 5 ετών. Θα είναι άδικο απέναντι στα διακυβεύματα
βήματα του 21ου αιώνα για ένα αριστερό κόμμα που φέρει λέω, την εμπειρία της κυβερνητικής θητείας, ναι, να ξεκινήσει και να τελειώσει αυτή η κουβέντα γύρω από τέτοιου είδους διλήμματα που ξαναλέω τους νέους και τις νέες, που τόσο στην περιφέρεια Αττικής όσο και σε εθνικό επίπεδο μας δώσαν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό, έτσι, προς έκπληξη φίλων και αντιπάλων, να τους αντιγυρίζουμε τέτοιες κουβέντες που δεν έχουν να κάνουν απλά περί του φίλου των αγγέλων, όπως συνηθίζουμε να λένε, δεν αντιστοιχούνται στις πραγματικές αγωνίες και σε αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν το συνέδριο θα γίνει. Ναι. Γιατί κινδυνεύουμε τώρα οι δυο μας από έναν καλοπροαίρετο να κατηγορηθούμε ότι μπορεί να γράφουμε στα παλαιότερα των υποδημάτων μας την ιστορία των κινημάτων, τις ιδεολογικές διαφωνίες. Μα δεν είναι ιδεολογικές διαφωνίες. Είναι διαδικαστικά θέματα. Είναι διαδικαστικά θέματα ή τουλάχιστον ας δούμε τις ιδεολογικές διαφωνίες, διότι πραγματικά όταν θα ανοίξει και πρέπει να ανοίξει κουβέντα δια του προγράμματος, τι λέμε για το προσφυγικό μεταναστευτικό, μπορεί να έχεις διαφωνίες. Τι λέμε για την κλιματική αλλαγή, μπορεί να έχεις διαφωνίες. Τι λέμε για το δημόσιο τομέα στον 21ο αιώνα, μπορεί να έχεις διαφωνίες. Το υπόλοιπο όμως πρέπει να περιφρουρήσουμε, να μην ξεκινάει και τελειώνει σε διλήμματα που δεν αφορούν τον κόσμο της εργασίας πρωτίστως που εμείς εκπροσωπούμε, τους νέους, τις μειονότητες που βάλλονται αυτή τη στιγμή από την μόλις 2 μηνών κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, επειδή ας πούμε ένα ερώτημα μπορεί να φαίνεται διαδικαστικό αλλά να έχει και πολιτική ουσία από πίσω, για παράδειγμα το θέμα της μετονομασίας του ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων της προσθήκης. Το Προοδευτική Συμμαχία σας καλύπτει, το Πράσινη Αριστερά τι σας λέει, κλιματική αλλαγή έχουμε, κάποιοι βέβαια το Πράσινη, ο συνειρμός τους οδηγεί περισσότερο στο ΠΑΣΟΚ παρά στο κλίμα. Ναι. Ξέρετε, ενόχλησα κάποιους και πάντα ενοχλείς τους απέναντι. Ποτέ δεν ενοχλείς συντρόφους και συντρόφισσες με τους οποίους έχεις συνοδοιπορήσει και έχετε αποδείξει ότι μπορείτε να με τις διαφωνίες σας και τη διαφορετικότητά σας να είστε σε κοινούς αγώνες. Όταν είπα το εξής, ότι για μένα το πρωτεύον δεν είναι εάν θα συζητηθούν κάποια ζητήματα, το πρωτεύον είναι πώς θα συζητηθούν. Δηλαδή, βεβαίως, για τη γενιά των 70άριδων, αλλά και για τη δική μου γενιά, η ιστορία της εκλογής του Προέδρου από τη βάση πάει σε άλλα σχήματα. Ναι. Πάει σε άλλες παραδόσεις και οδηγεί σχεδόν δετερμινιστικά σε αρχαιοκεντρικό κόμμα. Άρα, ερχόμαστε, αν θέλετε, με μια εμπειρία καχυποψίας. Για μένα χειρότερο. Αν ο Κόρμπιν, ας πούμε, δεν είχε προσφύγει στη βάση, δεν θα ήταν σήμερα αρχηγός των εργατικών. Για μένα χειρότερο από αυτό, ναι, δηλαδή την καχυποψία ή την αδράνεια, είναι τελικά να πάρθουν κάποιες αποφάσεις, όχι με δημοκρατικές συμμετοχικές διαδικασίες, όπως τόνισα, πίσω από γραφεία. Δηλαδή, δια της ολισθήσεως να οδηγηθούμε σε αλλαγή πολιτικών, είτε σε σχέση με τη φυσιογνωμία και την ιδεολογική, είτε σε σχέση με τη λειτουργία. Γι' αυτό, ας μην κρυβόμαστε, όταν λέω ότι μιλάμε για ένα συνέδριο τομή, για ένα συνέδριο ιστορικής σημασίας, εκ των πραγμάτων μιλάμε και για ένα όχι απλά προγραμματικό συνέδριο στη ρουτίνα της κομματικής πορείας ενός σχηματισμού, μιλάμε και για ένα καταστατικό συνέδριο. Άρα, αν αλλάξουμε όνομα, αν αλλάξουμε τις εκλογικές μας διαδικασίες, αν αλλάξουμε τον αριθμό των οργάνων, θα ήθελα, γιατί ξέρετε, άμα έχει καεί στο χιλόφι σας και το γιαούρτι, αυτό να μην αφορά παράκεντρα. Έτσι, να μην αφορά κάποιους συντρόφους και συντρόφισσες και να αγνοείται από τη βάση του κόμματος. Κανένα θέμα δεν είναι ταμπού όταν είσαι τόσο κρίσιμα διακυβεύματα και τόσο επιτακτική την ανάγκη να σταθείς δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, ξαναλέω, 2 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Και εκεί προτάσω κάτι διαδικαστικό για ένα νέο, και εγώ με τη σειρά μου. Δηλαδή, φαίνεται να ολισθαίνω και εγώ στα ίδια λάθη. Αλλά είναι πάρα πολύ σοβαστικό να πάρθουν όλα με ανοιχτές, δημοκρατικές, διαφανείς διαδικασίες. Να σας ρωτήσω αν σας ενδιαφέρει η θέση του γραμματέα. Είστε ένα από τα 2-3 ονόματα τα οποία τέλος πάντων ακούγονται. Να σας πω, το διάβασα και εγώ μέσα στον Αύγουστο σε κάποιο παραπολιτικό. Βέβαια, τι λέτε στις δημοσιογράφοι, ότι πώς το λένε, φωτιά χωρίς. Πώς το λένε, καπνό χωρίς φωτιά. Μπορεί να μην υπάρχει. Παλιότερα αυτό ίσχυε λίγο πιο πολύ από ότι τώρα, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Είναι μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας πω, και μάλλον είναι σε συνέχεια της προηγούμενης μου απάντησης. Πέρα από το έχω επιδείξει τόσα χρόνια στο Συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχω πλάνο καριέρας. Δηλαδή, όταν χρειάστηκε να είναι κάποιο υποψήφιο περιφερειάρχη, γιατί κάποια άλλη δεν ευρίσκεται, πήρα το αεροπλάνο του Στρασβούργου και ήρθα να δώσω αυτή τη σπουδαία μάχη και για μένα προσωπικά και για την περιφέρεια Αττικής. Προσωπικό πλάνο δεν είχα ποτέ. Επομένως, δεν θα έχω τώρα ένα προσωπικό πλάνο όπου διακυβεύονται πολύ περισσότερα πράγματα. Από το παραπολιτικό μέχρι το τι θα αποφασίσουμε όλοι και όλες μαζί, είναι, να το πω
κόντρα στον αντικαπνιστικό νόμο, πουλάτε σιγά-σιγά ανθρώπους. Μάλιστα. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν περίμενα ότι θα βγάζατε είδηση επί του θέματος. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν τη βγάζω την είδηση όχι γιατί ναι. Κάπου σε κάποια κλειστά γραφεία απεργάζομαστε κάποιοι σύντροφοι κάποια σχέδια. Δεν είναι της ώρας. Ούτε της ώρας, γιατί έχω αποδείξει ότι δεν συμμετέχω σε τέτοιες διαδικασίες με το προσωπικό παράδειγμα. Και αν θέλετε και γι' αυτό πρόταξα το ζήτημα των δημοκρατικών διαφανών διαδικασιών, γιατί όταν αποφάσεις και πολιτικές έχουν υπαρθεί πίσω από κλειστές πόρτες, είναι δύσκολο να υλοποιηθούν επειδή θέλουν πολλά χέρια και πολύ κόσμο. Ναι, είναι να επικαλεστώ και την προηγούμενη σας ιδιότητα ως το μεάρχο εξωτερικών, είναι σαν το Κυπριακό, έτσι όπως το θέτετε, να συμφωνήσετε πρώτα στους όρους αναφοράς και μετά να μπείτε στην ουσία του διαλόγου. Αυτό, κύριε Μελικό. Κυρία Δρού, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη σημερινή κουβέντα. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, τώρα, αναστάτωση προκλήθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς